Μαπαφάκα. Είμαι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και δείτε ποιος καημίτη. Είσαι άσχημος. Δεν πρέπει να τον έχετε δει αυτόν ποτέ. Είσαι άσχημος. Μόνο τα μάτια του έχετε δει σε προηγούμενο βίντεο. Δεν μπορώ να γυρίσω στην κάμερα γιατί έχει φώτα. Τζα. Αυτός είναι ο Πέτρος. Ναι, που κάνει τα σχέδια, τις μινιατούρες. Τα άξανα εκείνα τα... Είναι και κάμεραμαν. Έχει πάρα πολύ φως, δεν ανοίγουν τα μάτια μου. Και ήρθε για εδώ για να κάνει και βίντεο την παράσταση. Βίντεο. Και εγώ μαζί θα βγάζω και βίντεο που θα κάνουν βίντεο. Και πάω τώρα να τον βοηθήσω. Πάμε παρακάτω. Όχι. Πολύνα, πες λίγο μέσα. Εκεί είναι. Σέλφι βίντεο είναι αυτό, ναι. Και θα βγει στο ίντερνετ. Αστέρω, γεια. Ναι. Κάνουμε πρόβα τώρα εμείς. Κι εγώ άργησα. Ναι. Δεν είναι καλή μαθήτρια. Να με γιατί... διώξει. Ναι. Το κέντρο της σκηνής μου είναι καλό και τέλειο. Okay. Δεν έχω συνηθίσει να βγάζω selfie βίντεο. Δεν έχω βγάλει ποτέ μου selfie. Άγγελα, είτε πουθενά τέλειο. Τώρα βγήκε selfie βίντεο. Νομίζω ότι σε παρήχθηκε. Ωραία. Δεν ήρθε. Η κάμερα τους κάνει όλους παιδιά. Και εγώ βαδίζω και παραμιλώ. Εδώ θα δούμε τώρα hip hop και έχει μέσα και γκρέιμερ σε αυτό το hip hop. Αθηνά, θα είσαι στο YouTube την Κυριακή. Ο πραγματικός MVP είναι αυτός που δείχνει κάμερα. Δεν έχει. Τι πατάω. Εδώ. Μάλλον πατάω. Πρέπει να του δώσω το θέλει του χρόνου για το κανόνι. Δεν ξέρω, πάτησα 10 φορές, δεν ξέρω αν βγήκε, για δες. Τσάκαλε. Δώσε. Είσαι ωραίος. Καλύτερος. Τι, σε κλάδωσε ένα μόνο. Πώς σε λένε. Είσαι ωραίος. Ένα δεν και μία δυο μας. Εμείς χορεύουμε, δεν καθόμαστε στον υπολογιστή. Παίζει, τι λες, εγώ χορεύω στον υπολογιστή. Παίζει και λόγω. Just dance, φίλε, πώς το λένε, Kinect. Εγώ είμαι Παρθένος. Δεν είναι καμπάς να το ζωρίζει, και εγώ Παρθένος. Είναι τόσο παγωμένο που είναι αυτό το πράγμα. Και εδώ θα δει το βίντεο πως χτύπησε το πόδι της. Γύρισε τον αστράγαλο και εμένα. Και θα γελάω κιόλας. Ναι. Είναι τα προβλήματα που έχουν οι χορεύτριες. Όταν είναι προετοίμαστες. Είμαι προετοίμαστη. Ξέρω τι λέω. Όλα τα ξέρω. Δεν ξέρω τι όλα ξέρω. Που να δεις τώρα τι θα γίνει τη δεύτερη φορά. Τώρα ξεκίνησε την πρόβα ο αυστηρός δάσκαλος της σχολής. Εδώ είναι τα κορίτσια. Άμα μας πάρει χαμπάρι. Για πες ρε Μαϊντανέ. Άμα μας πάρει χαμπάρι ότι γυρίζουμε βίντεο, θα μας κυνηγήσει. Τον ακούτε εσείς μακριά. Είναι έτοιμες. Εδώ όλοι. Ξέρεις πώς με λένε. Νίκο με λένε. Είμαι πολύ ποζέρι. Είμαι ο πόζερος της παράστασης. Δεν με ξέρουν. Εδώ, αυτοί όλοι που βλέπετε εκεί, κανείς τους δεν παίζει video games. Γι' αυτό δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ κάτι παίζω. Ναι. Για πες, τι παίζεις. Κάτι. Παίζεις. Εγώ παίζω GTA. Τι ρε, έλα. Όλα τα ποζέρια σε ένα πλάνο. Εγώ παίζω GTA. Τι παίζεις. GTA. Δικιά μας. Βρήκαμε, είναι δικιά μας, ναι. Επίσης παίζω. Κάνεις και heist. Είδες, δεν είναι προ. Επίσης, τώρα έχει βγει να ληστεύουμε και τράπεζες, είναι πολύ καλό. Το έχω κάνει. Το έχει παίξει. Είδατε, παντού, παντού. Μη... Πάμε, πάμε, να φύγουμε. Γράφει, Πέτρο, γράφει. Λοιπόν, το δικό μου το κινητό... Τι είναι κινητό. Φώτα. Το δικό μου το κινητό, παιδιά, που λέτε, έχει θέμα στα χαμηλά τα φώτα, ενώ ο Πέτρος έχει super duper κάμερα και εδώ πέρα κάθε το δικό σκηνής. Είναι ένα μέρος όπου ελέγχεται όλη η παράσταση. Έχει μικρόφωνα, κάμερες, δεν τα έχουν συνδεμένα ακόμα. Να τα ακουστικά.
μικρόφωνο και από εδώ μιλάει σε όλους, όλους σε φωτιστές, σε ηχολήπτες, σε προτζέκτορες και στους τεχνικούς της σκηνής και τους λέει τι θα γίνει στο, σιγά σιγά και τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είναι ίσως η πιο πολύπλοκη δουλειά που έχει ένα άτομο μέσα σε ένα θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό μέρος εδώ. Αργότερα μπορεί να γνωρίσουμε και την κυρία η οποία θα κάθεται εδώ πέρα και θα παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα. Σου κάνει σκιά το μικρόφωνο εδώ ακριβώς, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είμαι και μουσχεμά και η κάμερα σου θα πιάνει καλά τα σκοτάδια, οπότε τώρα... Σαν παπάρι φαίνεται. Σαν παπάρι. Μην μιλάς έτσι. Security, security. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κουνήσω τώρα για να γίνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ τρελά, ας πούμε. Το κούνησα. Εντάξει, δεν πέθανε τίποτα. Και σου λέει, ελέγχει τώρα αυτό, ξέρω εγώ, όλη τη σταθερότητα του κτηρίου. Φαντάζεσαι. Εγώ είμαι έτοιμος να τη δω τη χορογραφία πάντως, αν θέλετε ξεκινήστε. Ο μαέστρος ήρθε, μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Έδωσε. Ακούγεται, Κωνσταντίνε. Ακούγεται. Ακούγεται, δεν έχει επιστροφή. Εγώ δεν έχω φίλους και ήρθα και χώθηκα εδώ ανάμεσα τις κοπέλες για να νιώθω ότι έχω παρέα. Να... Εγώ δεν κάνω. Δεν έχω φίλους και ήρθα και χώθηκα ανάμεσα τους και επειδή είμαι μεγάλος νιώθω να μη χάνα τώρα και δεν μου λένε να φύγω. Εκμεταλλεύω με τη θέση μου εδώ μέσα. Είδατε. Κάνω ότι τους αρέσει που είναι στο βίντεο. Για από εδώ. Μισό! Το μαλλί μου σαν καρότα. Ναι. Ακούτε το... Πω, είμαι συνέχεια μουσικά μαθαίνω σε αυτό το βίντεο. Τρέχω πάνω κάτω συνέχεια, να ξέρετε. Είμαι παντού και πουθενά. Δείτε, εδώ έχει βάλει ο Πέτρος στην κάμερά του. Και κάνει τικ-τικ-τικ-τικ. Βγάζει φωτογραφίες. Τα βγάλει 500 φωτογραφίες. Και αυτό κάνει 20 δευτερόλεπτα timelapse. Σε μια-δυο εβδομάδες, δεν ξέρω πότε, θα βγει αυτό το βίντεο που ετοιμάζει ο Πέτρος και θα σας το λινκάρω να το δείτε. Να έχετε το νου σας. Το νου σας, εδώ είναι η κάμερα, το νου σας. Αθηνά, εσύ τι θα χορέψεις? Θα χορέψω ένα solo με μπάρα και ένα κομμάτι κλασικό, ένα jazz, ένα σύγχρονο, αυτά. Και ένα παραδοσιακό. Και τη χορογραφία ποιος την έχει κάνει? Ποια από όλες. Περίμενα να μου δώσεις μία απάντηση, μου δώσεις 5, δεν ξέρω. Το ένα το βγάζω εγώ και τα άλλα το έχω δει από το ίντερνετ, τα άλλα η κυρία Πούλη και η Όλα. Και κι εμείς. Αυτά. Οπα. Κάνουμε εξόρμηση τώρα εμείς. Ήρθαμε να κλέψουμε μπάρες. Να, έρχονται τα παιδιά. Πούντα, να τα παιδιά. Ναι, και ήρθαμε να πάρουμε μπάρες. Αυτές είναι οι μπάρες. Σε αυτές κάνουν ζέσταμα τα κορίτσια. Για δείξε λίγο στα παιδιά πως κάνετε ζέσταμα με τις μπάρες. Θες να δείξω εγώ? Κάπως έτσι. Μετά το ζέσταμα. Κάπως έτσι λέει, μετά. Κουβαλάτε ρε. Κουβαλάτε. Τεμπέληδες είναι. Εγώ τα κάνω όλα εδώ πέρα. Από μία ο καθένας. Πολύ θηρία, ρε. Είναι προ. Αθηνά, μην κουβάλας εσύ. Σήκω στα χέρια ψηλά. Μην αναρωτιέσαι γιατί κάντο. Νόμιζα ότι ήξερα τα πάντα. Μόλις μου μάθανε το Snapchat. Για πες. Snapchat. Για... Τι είναι το Snapchat που μου έλεγες πριν? Μια εφαρμογή που μπαίνεις και μιλάς με άλλους. Συναμιλάς πάρα πολύ. Τι? Μέσω φωτογραφιών. Μιλάς με άλλους. Και βάζεις συνέχεια φωτογραφίες στο τι κάνεις, όποτε θες. Στη τουαλέτα. Είναι δηλαδή, βγάζεις selfie ο ένας τον άλλον. Ναι. Και κάθε selfie λίγο πιο χαμηλά και ξεκινάει το σεξ. Πώς πήγε το κουβάλιμα? Τέλεια. Μακάρι να το έκανα κάθε μέρα. Και γυμναστική. Τι άλλο θες? Εγώ θέλω wifi.
WiFi, δεν έχει WiFi, δεν έχουμε καθόλου σήμα στο τηλέφωνο εδώ μέσα. Εγώ συνδέθηκα, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δεν πειράζει. Πρέπει να πάω τον δίατρο. Να σε κανονίσω εγώ. Πάμε να πάρεις και να έρθουμε να πάρουμε το δρόμο να φύγουμε. Να φύγετε. Πού θα πάτε, πού θα πας. Δεν ξέρω, εγώ σήμερα να την αλλάξω. Εδώ είναι η κάμερα, εδώ κοίτας, εδώ. Σήμερα να την αλλάξω εγώ. Έχει γυναίκες εδώ. Είναι καλή φάση. Έτσι λένε. Και ξέρουν και το Snapchat. Βέβαια. Θα κάνω Snapchat και θα βάζω γυμνές μου φωτογραφίες. Πρέπει να κάνεις φίλους για να τους στέλνεις μηνύματα στο Snapchat. Εντάξει, θα κάνω φίλους στο Snapchat και θα τους στέλνω φωτογραφίες, τον κόλο μου. Άρα φωτογραφίες του κόλου. Του κόλου φωτογραφίες. Παίζω μπαλά. Παίζω μπάλα. Είμαστε στο διαστημόπλιο του μικρού μεγάλου μουσικής, ή πως αλλιώς λέγεται. Ναι. Εδώ πέρα πίσω έχει πράγματα, επαγγελματικά πράγματα. Δεν είναι σαν τον υπολογιστή μου που βάζω μια εφαρμογή, ανεβάζω, κατεβάζω εντάσεις και γίνονται πράγματα. Εδώ στην κυριολεξία έχει κονσόλες, με τις οποίες ρυθμίζει τον ήχο, που παίζει κάτω στην παράσταση. Φαίνεται κάτω η παράσταση, πλάκα-πλάκα. Δεν φαίνεται. Φαίνεται λίγο, να. Δείτε τεχνική πώς βλέπουν εδώ πέρα την όλη φάση. Πριν που σας είχα δείξει κάτω του οδηγού σκηνή στο σκηνικό, είναι, μιλάει με τον κόσμο που είναι εδώ πάνω. Ναι, και είναι τέλεια. Εδώ κάνουν τα φώτα. Εδώ που έχουμε τον κύριο. Εδώ έχουμε τον κύριο. Εδώ είναι τα φώτα. Τον κύριο δεν τον πάρουμε συνέντευξη. Δεν θέλει να μας μιλήσει. Έτσι. Αλλά εδώ κάνουμε τα φώτα. Ανεβάζουν, κατεβάζουν φώτα. Έχει περίπου 100 φώτα. 100 διαφορετικά φώτα όλος ο χώρος. Έχει. 180. Είναι 180 φώτα τα οποία ρυθμίζονται από εδώ. Είναι ο φωτιστής. Μη λυπάστε τα νούμερα, βάλε φως παραπάνω. 350.000 φώτα έχει που λέτε το μικρό μέγαρο μουσικής, περίπου 500.000 έχει το μεγάλο, αλλά εμείς τώρα μιλάμε για το μικρό. Ρυθμίζεις κωδικούς και λες αυτά τα 10 φώτα θα ανάψουν τότε. Και γίνονται συνδυασμοί και βάσει RGB. 683 προβολής έχει εδώ. 683 προβολής έχει, ακριβώς το νούμερο, το μετρήσαμε αυτή τη στιγμή, μας το είπε το πρόγραμμα. Και πατάς το νουμεράκι και σου βγάζει χρώματα. Και δουλεύουν βάσει του RGB και αυτά. Απλώς λες ένα φως είναι κόκκινο, ένα πράσινο, ένα μπλε και κάνουν συνδυασμούς. Είναι γαμάτο. Και λίγο πιο πέρα έχει δύο προτζέκτορες. Έχει δύο προτζέκτορες που ανάλογα με τις ανάγκες του θεάτρου τους χρησιμοποιούν. Και εδώ πέρα, πώς να το ονομάσουμε αυτό. Αυτή είναι προτζέκτορες. Ναι, ωραία, έλα να τους δουν εκεί. Καλά είναι. Βιαστικοί είμαστε. Είμαστε βιαστικοί, έχουμε και άλλες δουλειές. Κατάλαβες. Και εδώ αυτό πώς να το πούμε. Εδώ είναι που φέρνουν πράγματα και συνδέουν. Είναι σαν Matchbox. Patchbox. Και αυτό είναι το Patchbox. Και το σεμινάριο για το πώς λειτουργεί το τεχνικό τμήμα του κρατικού θεάτρου μόλις τελείωσε. Κρατικού θεάτρου, μόλις αλλάξαμε περιοχή, είμαστε περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά. Δεν πειράζει. Άμα δεν υπάρχει χιούμορ, δεν είναι ώρα το βίντεο. Στο YouTube θα ανέβει. Άμα θέλετε σοβαρά, να πάτε αλλού. Να πάτε στην ΕΡΤ. Στην κρατική τηλεόραση. Είναι επαγγελματίες. Λοιπόν, κοιτάς το φακό, ναι, άμα κοιτάς εδώ φαίνεται ότι κοιτάς κάτι άλλο. Παιδιά, έχω δίπλα μου την Ελίζα, βγάζουμε selfie βίντεο. Ναι, πρέπει να τους μιλάς δυνατά, εδώ είναι το μικρόφωνο, να σε ακούει. Ελίζα, για πες μας, είσαι χορογράφος, είσαι χορεύτρια, τι άλλο κάνεις? Είμαι χορογράφος και χορεύτρια και δασκάλα χορού. Και πού μένεις? Μένω στο Λονδίνο. Και ποια είναι τα τελευταία σου επιτεύγματα? Τα τελευταία μου επιτεύγματα. Χορέψα τελευταία φορά στο O2 Arena του Λονδίνου και τώρα είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη να χορογραφήσω με την ομάδα μου, οι Print Dances. Γιατί είναι πιο σημαντική η Θεσσαλονίκη από το Λονδίνο? Έτσι. Έτσι. Για όποιον δεν το έχει καταλάβει. Λοιπόν, είπε τη λέξη Print Dances. Τι σημαίνει? Σημαίνει αποτύπωση. Χωρί αποτύπωση, για όσους δεν ξέρουν καλά αγγλικά. Λοιπόν, θα σας δείξω την πρόβα της χορογραφίας την οποία έχει ετοιμάσει η Ελίζα μαζί με την ομάδα των κοριτσιών, την Imprint Dances. Ωραία. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και το βίντεο και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το κανάλι της Ελίζας όπου αραιάκια που ανεβάζει βίντεο από τη δουλειά της, από τα διάφορα στούντιο στα οποία τυχαίνει να βρεθεί κατά καιρούς. Έχει ενδιαφέρον η δουλειά της και στο μέλλον θα αυξηθεί. Μιας και τι σε ενδιαφέρει να κάνεις στο μέλλον? Να χορογραφήσω. Ακριβώς. Και θέλει να μάθει και μοντάζ. Ναι, ναι, και αυτό. Μου το είπε, αλλά το ξέχασε. Δεν το εννοούσε γι' αυτό. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Ελίζα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για εσάς που ξέρετε από το τι είναι βιντεοληψία, έχουμε πολύ backlight και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε τι γίνεται και να δείτε το καταπληκτικό φουαγέ το οποίο έχουμε εδώ πέρα. Έχει και ένα πλήρες set από τύμπανα και τα σέαμε που χρειάζεται για να γίνει μια mini high-end συναυλία. Επίσης το παρκέ κάτω είναι από μαόνι. Το μαόνι είναι το καλύτερο ξύλο. Και έχουμε αλουμινένιους σωλήνες πάνω δεξιά και τσιμεντένιους τείχους. Νίκο. Τι? Δεν θα τα αγοράσουμε. Σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε, σας ενημερώνω ότι παίζει η ελληνική κυβέρνηση να το πουλάει. Δεν είμαι σίγουρος. Google it. Τι? Γι' αυτό. Άμα κάνουν like. Μπορείτε να κάνετε like. Μπορείτε... Ναι, μπορείτε να τα αγοράσω εγώ και να κάνουμε μετά εδώ πέρα live streams. Α, ναι, καλή φάση. Παίζει άμα του πω ότι θέλω VDSL, να μου βάλουν τριπλή VDSL εδώ πέρα. Και θα κόβω και εισιτήρια, θα γίνω εκατομμυρίουχος, παιδιά. Να δω το business plan μου. Δεν θα σα το πω ολόκληρο, γι' αυτό τα είπα μισά όλα. Να ξέρετε. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το vlog. Like, dislike, subscribe άμα δεν έχετε κάνει subscribe. Άσχετα αν οτιδήποτε άλλο θα δείτε εδώ πέρα εκτός από αυτό το βίντεο έχει σχέση με gaming. Γράψτε κανένα σχόλιο, καλό κακό δεν με ενδιαφέρει, μ' αρέσει να τα απαντάω, οπότε πρέπει να το γράψετε. Είστε γαμάτοι, bye!